Κυριακή για ρεκόρ στο παλάτι της Κνωσού. Λόγω κουρασγερόπλου που έφτασε στο νησί, η κίνηση χτύπησε κόκκινο με χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου αλλά και από την υπόλοιπη χώρα να περνούν το κατόφλι του Ανακτόρου από νωρίς το πρωί. Είμαστε από Λιβαδιά. Φανταστικό, παιδιά, φανταστικό το ότι σώζεται έτσι όπως είναι, με διπλούς ορόφους, με τα χρώματα όλα αυτά που είναι έτσι σε αυτή την κατάσταση, είναι καταπληκτικό. Είχαμε ξανάρθει στην Κνωσό πριν από 24 χρόνια περίπου, τώρα ερχόμαστε ξανά για να δει το Ανάκτορο και η κόρη μας. Κάθε Κυριακή πρωί ανοίγουμε 8 η ώρα, μια και το λέτε, αντί για 8.30, ανοίγουμε κάθε μέρα 8 το πρωί για να εξυπηρετούμε τους κρουαζιέρες, διότι η κρουαζιέρα πάει πολύ καλά. Χιλιάδες οι επισκέπτες που έρχονται καθημερινά στο παλάτι της Κνωσού, ένα σήμα κατά δεθέν για την Κρήτη. I love it. Πήγαμε μέσα στο μνημείο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το λάτρεψα. Είχαμε μαζί μας ξεναγό και ήταν όλα πολύ όμορφα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Very nice. Το Ανάκτορο είναι πολύ ωραίο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Έμαθα για την Κνωσό από το διαδίκτυο και από άρθρα που διάβασα. Ο Αύγουστος στο μινωικό Ανάκτορο εξελίσσεται μήνας για ρεκόρ που ξεπερνά την περσινή αντίστοιχη περίοδο, καθώς μέχρι στιγμής το έχουν επισκεπτεί περίπου 111.000 τουρίστες και ντόπιοι, ενώ οι εκτιμήσεις μέχρι τέλος του μήνα κάνουν λόγο για πάνω από 200.000 εισιτήρια. Η χρονιά είναι πάρα πολύ καλή από την αρχή, από το Γενάρη δηλαδή. Αυτό το μήνα μέχρι και σήμερα που μιλάμε έχουμε κόψει γύρω στα 111.000 εισιτήρια. Πάρα πολύ καλό νούμερο και πιστεύω ότι θα πιάσουμε και ίσως περάσουμε τις 200.000 τον Αύγουστο. Την ημέρα εκτός από το Σαββατοκύριακο που λίγο πέφτει η κίνηση, πάνε μάλλον στη θάλασσα, τις υπόλοιπες μέρες δεν πέφτουμε κάτω από 6.000 και έχουμε πιάσει και 7.600, 7.500 δύο μέρες. Από τον Ιανουάριο μέχρι και αυτή τη στιγμή η επισκεψιμότητα στο παλάτι της Κνωσού ξεπερνά τα επίπεδα της περσινής σεζόν και μάλιστα αναμένεται σε υψηλά επίπεδα να κινηθεί και ο Σεπτέμβρης με επισκέπτες από όλο τον κόσμο να ξεναγούνται στις αρχαιότητες.